Let's have some rock and roll. Do you remember this one? That's it. Come on over, baby. All around the shaking on the home. Yes, I said, come on over, baby. Maybe you can go wrong. We ain't made yet. All around the shaking on the home. Well, I said, come on over, baby. Move on chicken in the bone. Woo! Come on over, baby. Really got the bull by the horn. We ain't taking all of the shaking going on. Well, I said, shake, baby, shake. Shake, baby, shake. Shake, baby, shake. Shake, baby. Come on over. All of the shaking going on. Καλησπέρα, τι κάνετε. Είστε καλά. Παρακαλώ, καθίστε. Ευχαριστώ. Περάστε. Καταρχήν, πρέπει να ξέρετε πρωτού καθίσετε ότι είναι ανάκτηνο βολή σήμερα και αυτό οφείλεται κατά μεγάλο μέρο στον κύριο Φαλιάκο. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Να δούμε δύο καλεσμένους. Είδα. Καλώς ήρθατε. Κυρία Νανά, χαρά μας. Ακτινοβολήθηκε σήμερα. Έχουμε κουραστεί πάρα πολύ. Δημήτρη μου, Κωστή μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Γιατί σας χρωστάμε πολλά και όχι μόνο εμείς, αλλά όλος ο κόσμος που έχει δει τις δημιουργίες και των δυο τους. Το οποίο ήταν μια έκπληξη τώρα για την Ανά το φόρεμα αυτό. Έκπληξη που οφείλεται λίγο και στην καλή σου διάθεση. Για πέστε. Θα έπρεπε σήμερα να έχει μια κούκλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κωστή που σχεδίασε αυτό το ρούχο. Έτσι. Και τον Δημήτρη τον Παλαιολόγο. Α, ναι, τι θα πιούμε. Ένα λικεράκι. Ένα λικεράκι εγώ. Και εμείς, εσύ μάνα, δεν θα πεις τίποτα. Όχι, είσαι τόσες ώρες και δεν πίνεις τίποτα. Δεν θες νερό. Ευχαριστούμε να βλέπω να πίνουν οι καλεσμένοι μας και να περνάνε καλά. Αυτό είναι η ευχαριστησή μου. Από εκεί και πέρα τα καλά είναι εντάξει. Τώρα, πόσο καλή σας τουλτίο. Είδε συνεργάτης. Λοιπόν, Κωστή μου, θα πρέπει να πω κάτι. Επειδή τον Δημήτρη είπα πάρα πολύ και τον έχω συνδέσει με πολύ πολύ καλές στιγμές της ζωής μου. Και την αγωνία γι' αυτό. Mm-hmm. Και μου είχε φτιάξει κάτι καταπληκτικά μαλλιά. Και τη μέρα του γάμου μου ήταν καταπληκτικές βάγκ που μου είχε κάνει ο Δημήτρης. Αλλά νομίζω ότι τώρα θα δουν και όλοι οι τηλεθεατές τι έχετε κάνει και οι δυο σας. Γιατί νομίζω μόνο ότι... Είναι μια, θα διακόψω μια εξαίρετη δουλειά, η οποία για να γίνει βέβαια χρειάζεται απόλυτη αρμονία και πολλή δουλειά μεταξύ τους. Για να... Ναι, θέλει απόλυτη συνεργασία. Ακριβώς. Ναι, δηλαδή για πείτε το. Εσείς τώρα είσαστε άνθρωποι του χώρου, καταλαβαίνετε τι λέτε. Ο κόσμος που μας βλέπει σου λέει τι είδους συνεργασία χρειάζεται. Εγώ επειδή είχα την τύχη και πιο παλιά να δω δουλειές με ταξιδιωτών δύο. Ναι. Καταλαβαίνεις πολύ εύκολα ότι πρέπει να έχουν συνεργαστεί πάρα πολύ καιρό για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Ωραία, έλα να πιούμε στην υγειά τους. Στην υγειά σας. Εσύ μην πίνεις αφού δεν θέλεις, αν δεν και εγώ θα σας τα φέρω κάποια στιγμή να πιείς. Στην υγειά σας. Ελπίζουμε η εκπομπή να σπάσει την ταμία. Το κόκκινο βελούδο θα είστε καλεσμένοι κάθε βράδυ. Οι τηλεθεατές θα μας βλέπουν μόνο κάθε Σάββατο. Έτσι για να τους κρατάμε κρυφές επίλυξεις. Θα διασκεδάζουμε Βέβαια, θα διασκεδάζετε εσείς μαζί μας. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για να το καταλάβουν γυναίκες, άντρες που είναι σπίτι τους. Λοιπόν, επειδή τα τελευταία χρόνια, μάνο μου, μας έχουν κάνει λίγο οι σχεδιαστές, και εδώ θέλω τώρα τη γνώμη του Κωστή, ολίγουν σαν λίγο άντρες, λίγο περισσότερο άντρες, μας έχουν βάλει γαλότσες, μας έχουν βάλει μπότες, μας έχουν βάλει αρβίλες, μας έχουν κάνει λίγο φοντάρους. Πώς τολμάτε εσείς και κάνετε στα 90's πόλεμο?
Πρώτο και κύριο καιρό είναι να θυμηθούν το φίλο τους οι γυναίκες, γιατί κάπου έχουν μεταξύ φεμινισμού και προσωπικότητας μπερδευτεί. Λοιπόν, καιρό είναι να θυμηθούν το φίλο τους και να βρουν έναν δρόμο που να μπορεί να τα συνδέει και τα δύο μαζί. Και την προσωπικότητα και την θηλυκότητα και την ευχάριστη εμφάνιση. Λοιπόν, όμως, επειδή τα λόγια περιτεύουν, θέλω να δούμε τη δημιουργία του Φαλιάρου και του Παλαιολόγου επιστήμης. Και θέλω να μου δώσει μια υπόσχεση. Εξαρτάται. Γιατί εξαρτάται? Τόσα πράγματα έχω κάνει για σένα σήμερα. Λοιπόν, θα μου παίρνεις όλα τα ρούχα από τον κύριο Φαλιάκο? Είναι μόνο εύκολο. Είναι μόνο εύκολο. Είναι το μόνο εύκολο. Κύριε Φαλιάκο, θα σχεδιάζετε κάθε φορά για μένα το ρούχο του κόκκινου βελούδου? Έχετε εντολή? Στην αρχή είχα τις επιφυλάξεις μου. Μόλις το είδα όμως φορεμένο πάνω της, έφυγαν όλες τις επιφυλάξεις. Ναι, αξίζει. Γι' αυτό τον αγαπάω, γιατί είναι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, παρακαλώ. Θέλω να δεις το δείγμα της δουλειάς, πώς ενώνεται ρούχο με μαλλί. Πώς ενώνεται λοιπόν ρούχο και μαλλί? Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. Give me fever. Κωστή μου, τι βλέπουμε τώρα? Βλέπετε ένα βελούρ σιφόν καθιστανέ και ντυμένο στο χέρι και γαρνισμένο με βιζόν. Βιζόν λοιπόν στο μπούστο της Βερονίκα. Βαλέρια. Βαλέρια είναι η Βαλέρια. Λοιπόν, και μαλλιά από τον Δημήτρη Παλαιολόγου. Εδώ έχω παίξει χάλκινε αντάρτιε. Βλέπουμε το επόμενο look της Νανά. Ναι. Να βάλω εγώ δηλαδή αυτό στην επόμενη φορά? Μην μπαίνει μάλλον. Δεν νομίζω να μην σου μπαίνει. Πιστεύω ότι δεν θέλει να στο πει ο Κωστή. Δεν θέλει να μου το πει. Α, θέλει έκπληξη. Κωστή μου τώρα, πες μας, έχει ένα καταπληκτικό κέντημα αυτό το ρούχο. Ναι, είναι κεντημένο. Ναι. Είναι στο στυλ του Νεγλή Νόμπελ. Είναι κεντημένο με σατινέ, με μπριάντι. Κοίταξε τι έρχεται τώρα. Πόκο κέντρο. Δες να εσάρπα. Εσάρπα εκπληκτική. Μαλλιά και αυτά από τον Δημήτρη Παλαιολόγο. Βέβαια. Και επαληθεύουμε αυτά που λέγαμε, να δεχνιώνει τη ειδικότητα. Νομίζω ότι ταιριάζουν, όπως βλέπετε, και το ρούχο και το... Εκπληκτικό ρούχο. Εγώ και Δημητριά, θα βλέπαμε το Μεσοπόλεμο τα ρούχα. Έτσι. Ναι, μπορώ να πω ότι είναι ένα κράμα του Art Deco με το Μεσοπόλεμο. Ναι. Μια πιο ελεύθερη ερμηνεία. Και εσύ βέβαια, και ο Κωστής και ο Δημήτρης, την επίδειξη που κάνατε, είχε κόσμο στη δυνατότητα από κοντά. Όσοι βέβαια πήγαν στο Intercontinental και χώρεσαν, διότι εκεί έγινε το αδιαφορετικό. Χωριστό, να τα δούνε από κοντά. Αυτό τώρα για εξήγησέ μας τι βλέπουμε. Κούκλα. Το Μάνο να ρωτάς καλύτερα. Μάνος αρέσει. Χωρίς λόγια. Άφωνος. Μαλλιά, σκάλες, κούκλα, σημειών. Δεν είναι θηλυκά. Μάνο απάντησε. Ιδιαίτερα το χρώμα, αυτό το χρώμα είναι... Το χρώμα. Δεν ξέρω, Κωστή είναι ο πνευματή, ναι, δεν μπορεί να το καταχωρήσει. Πώς φαίνεται ότι αγαπάτε τις γυναίκες και οι δύο πάρα πολύ? Δεν είναι φιλικές. Μανά μου, πώς φάνηκανε? Εκπληκτικά. Εγώ τα θέλω όλα. Να ρωτήσω, χωρίς να είμαι αδιάκριτη εντελώς, μου επιτρέπεις, αν αυτά τα ρούχα είναι ευκόλως, άκου τώρα σύνταξη, αγοράσιμα, προσιτά, το πες πιο σωστά από μένα, σε ευχαριστώ για τη διόρθωση, προσιτά, αν θέλεις, σε πολλές γυναίκες. Ας τα αφήσουμε λίγο να αστικό. Ας τα αφήσουμε, αχ, μ' αρέσει αυτό το μυστήριο. Εμένα πάντως μου και προσιτό. Τουλάχιστον το άξιζες κάτι τέτοιο, και το αξίζεις. Τώρα εγώ τι να... Μιλάς, δείξε ένα χαμόγελο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα μπορώ να σου χαμογελάσω, αφού... και να σε κοιτάξω και στα μάτια. Τώρα νομίζω μπορείς να με κοιτάξεις στα μάτια μετά από αυτό που μου είπες. Πω πω, Παναγία μου και Χριστέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και να πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν θα φύγει.
Όχι, θα διασκεδάσουμε μαζί. Θα διασκεδάσετε μαζί μας. Όχι, κρατάει, είμαι εγώ υπεύθυνη αυτό τώρα από εδώ. Έτσι, φρόντισε να πιούν οι κύριοι και κάτι άλλο εκτός από το πρώτο λικέρ. Και θα δείτε το πρόγραμμά μας και εσείς θα κρίνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Το σκέφτηκα. Τι θέλεις να μου πεις? Μου αρέσει η δουλειά, αλλά θέλω να κάνω και άλλα πράγματα. Κοίταξε, δεν αρκετό. Για να κάνεις και άλλα πράγματα, πρέπει να προσπαθήσεις. Δηλαδή? Να αποδείξεις ότι θες να κάνεις και μπορείς άλλα πράγματα. Σήμερα πάω στη δουλειά μου, την έκανα πάρα πολύ καλά. Δεν διαφωνώ. Είχε και πολύ καλό κόσμο. Αλλά θέλει υπομονή, θέλει επιμονή. Θα τα καταφέρω, πιστεύω. Εσύ τι νομίζεις? Εγώ ξέρω τη δυνατότητα. Το ξέρω. Μπορώ να σε κάνω το πρώτο όνομα. Και εγώ έχω πολλές δυνατότητες. Αλήθεια, ε? Βέβαια. Σας διακόπτω μήπως? Όχι, δεν είχαμε κάτι συγκεκριμένο, απλώς γενικά μιλάγαμε. Επαγγελματικά. Ξέρεις, Μάνο, ότι κάνει δίσκο. Το κάνω και αυτό, ναι. Και δεν μας το είπε. Δεν το ήξερε. Γιατί σου λέω θα τραγουδήσω? Έλα, πες μας, αλήθεια τώρα. Λοιπόν, είχα ένα αυτό, ναι, μικρό προβληματάκι με την πρώτη δισκογραφική εταιρεία, ναι, που είχα, ναι, ναι, συζητήσει. Τώρα βρήκαμε τη δεύτερη. Mm-hmm. Τακτοποιήθηκαν τα πάντα, υπογράφηκαν τα πάντα και ξεκινάει κανονικά. Ελληνικό στίχο? Όχι, ξένο στίχο. Η μουσική είναι house. Ναι.